κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Τον ευχαριστούμε που δέχεται να μιλήσει στον Βόλο 1986 για την πολύ αυτή σημαντική σύσκεψη και για αυτά που αποφασίστηκαν εκεί. Κύριε Υπουργέ, χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική σύσκεψη χθες στην Καρδίτσα, συνέχεια τη συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας, για το Θέσσαλι ΠΑΣ και λοιπά. Λοιπόν, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να εξειδικεύσουμε αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες αναφορικά με τους αγρότες και τους υπόλοιπους πληγέντες από τις πλημμύρες. Λοιπόν, έχουμε από την πρώτη στιγμή υπό την εποπτεία και την επίβλεψη του Πρωθυπουργού υλοποιούμε ένα πολυδιάστατο σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Άλλωστε, η φυσική καταστροφή ήταν τεράστια, πρωτοφανής, για τα δεδομένα της πατρίδας μας. Οπότε, ερχόμαστε και εστιάζουμε σε κάθε παραγωγικό κλάδο, σε κάθε πολίτη και διάσταση της περιοχής μας που έχει πρόβλημα. Και αυτό το εξειδικεύουμε και το συνεχίζουμε. Έχουμε προχωρήσει μέχρι τώρα σε ένα πρώτο κύμα αποζημιώσεων και ενισχύσεων, είτε μέσα από την πρώτη αρρωγή που έχει ξεπεράσει τα 140 εκατομμύρια, είτε μέσα από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που έχουν ξεπεράσει τα 150 και είναι προκαταβολές εκατομμύρια από τους αγρότες. Αθροιστικά μέχρι τώρα οι πόροι που έχουν διοχετευτεί σε πολίτες, έχουν μπει στο λογαριασμό τους, είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Ενώ αν σε αυτά προσθέσουμε και τους πόρους που έχουν εκρηθεί και αρχίσει να διοχετεύονται στους Δήμους, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή και στην Περιφέρεια, φτάνουν τα 450 εκατομμύρια. Και αυτό είναι η αρχή. Είναι η αρχή ενός μεγάλου σχεδίου, το οποίο θα έχει συνέχεια, δεν είναι ένα εκατοστάρι, είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει όλοι να τρέξουμε γρήγορα και να φτάσουμε στον τερματισμό. Οπότε συνεχίζουμε με νέα μέτρα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν αυτά σε ένα νομοσχέδιο που φέρνουμε τις επόμενες ημέρες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για ψήφιση. Αφορούν το Θέσσαλι ΠΑΣ, δηλαδή μια άλλη ψηφιακή κάρτα όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να την λαμβάνουν και να έχουν μια πάνω της οικονομική ενίσχυση, χρήματα επί της ουσίας για να ξοδέψουν στις περιοχές με τουριστική δραστηριότητα της Θεσσαλίας. Σε αυτές φυσικά είναι το Πήλιο, το οποίο είχε τις αρνητικές επιπτώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Αυτή πότε θα αρχίσει να ισχύει, κύριε Υπουργέ? Αυτή θα αρχίσει να ισχύει μετά το πρώτο τρίμηνο του έτους και μάλιστα είχαμε κάνει μία σύσκεψη με τους εκπροσώπους του τουρισμού και των επιμελητηρίων και ζητήσαμε από τους ίδιους να μας κάνουν μία πρόταση πότε θεωρούν, ποιους μήνες δηλαδή, θεωρούν ότι θα πρέπει να είναι αυτοί που θα πρέπει να στοχεύουν. Δεν έχει κάποιο λόγο τώρα τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο να βάλουμε Θέσσαλι ΠΑΣ. Για παράδειγμα, στο Πήλιο έχει ούτως ή άλλως κόσμο. Ενώ τον Ιούνιο θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Άρα περιμένουμε τις προτάσεις τους για να προσαρμόσουμε και το αντίστοιχο μέτρο πολιτικής. Μέσα σε αυτές τις διατάξεις είναι και η ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα, όπου το έχουμε εξαγγείλει μαζί με τον Υπουργό, τον Θεοδωρίδο Σκυλακάκη, πριν από λίγες ημέρες και μάλιστα προέκυψε και μία αναστάτωση στους αγρότες και ίσως είναι και ευκαιρία από τη συχνότητά σας να αποκαταστήσουμε λίγο την τάξη, διότι από την πρώτη στιγμή η ΔΕΗ είχε ενημερωθεί, έτσι έβαλε σε ειδικό καθεστώς ώστε να μην έχουν οχλήσεις οι αγρότες για τη ρύθμιση του αγροτικού ρεύματος. Θυμίζω ότι πρόκειται για μια επταετή ρύθμιση, με τα δύο χρόνια να είναι μια περίοδος χάριτος και τα επόμενα πέντε να είναι εκεί όπου θα αποπληρώνουν τα προηγούμενα, τα χρέη που έχουν μαζευτεί, με τους τόκους να καλύπτονται από το κράτος. Άρα μια επταετή περίοδος ρύθμισης, στην οποία πριν ακόμα ψηφιστεί η διάταξη, όπως σας είπα τώρα, ήρθα στο νομοσχέδιο στο πέρασμα του Υπουργικού Συμβούλιο, η ΔΕΗ είχε προσαρμόσει την τακτική της στις πολιτικές της σε περισσότερους από 17.000 αγρότες και καταναλωτές της. Ωστόσο, λόγω κάποιων παραμέτρων, τεχνικών ζητημάτων, λίγοι περισσότεροι από 300 αγρότες δεν είχαν ενταχθεί στην περίμετρο αυτή, οπότε τους ήρθαν ειδοποιήσεις για διακοπές αγροτικού ρεύματος. Αλλά αυτό μόλις έγινε αντιληπτό,
έγινε σχετική επικοινωνία με τη ΔΕΗ και έχει αποκατασταθεί. Αρχίζουν δηλαδή και αποκαθιστούνται οι συνδέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα. Άρα δεν θα έχουμε διακοπή του ρεύματος αυτούς τους 300 περίπου, οι οποίοι δεν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση, έτσι. Δεν έχουν υπάρξει, η ρύθμιση ακόμα δεν έχει θεσμοθετηθεί, όμως την έχει αποδεχτεί η ΔΕΗ, ναι. Για τους 300 αυτούς που προχώρησε στις διακοπές, προχώρησε ήδη, ναι. Εδώ και δύο μέρες προχώρησε επανεσυνδέσεις. Μάλιστα. Άρα είχαμε 300 διακοπές ρεύματος, έτσι. Χοντρικά, ακροτικού, ναι. Ρεύματος. Ναι, 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 ναι. Που σε αρκετές των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα λόγω του καιρού αλλά και του κύκλου του παραγωγικού. Οπότε δεν υπήρχαν επί της ουσίας επιπτώσεις. Αυτό που υπήρχε είναι η αναστάτωση προς τους αγρότες από τις πρακτικές εταιρείες που τους ζητούσαν να κάνουν διακανονισμό, να πληρώσουν και η γνωστή τακτική που ακολουθείται από τις πρακτικές εταιρείες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, με τις επιχειρήσεις τι γίνεται? Μάλιστα μου είπατε ότι πριν βγείτε στον αέρα ότι θα έχετε μια συνάντηση σήμερα με εκπροσώπους των βιομηχανιών. Σήμερα έχουμε την τρίτη, αν όχι τέταρτη συνάντηση μαζί με την ΕΤΒΑΔΠΕ και επιχειρήσεις, βιομηχανίες της βιομηχανικής περιοχής Βελεστίνου, όπως ονομάζεται πλέον, είναι, ναι. Η ΒΙΤΑ, ναι. Όπως είπα, ναι. Να τη λέμε, που εκεί είχαμε ζημιές ναι. Από ένα ρέμα το οποίο έπληξε την περιοχή κατά τα πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως το δεύτερο πλημμυρικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να έχουν προβλήματα. Βέβαια μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις όπου στη συντηρητική τους πλειοψηφία είναι ασφαλισμένες επιχειρήσεις. Άρα εκεί το ζητούμενο δεν είναι τόσο η στήριξη από την κρατική αρρωγή, αλλά τα μέτρα που θα πρέπει να γίνουν, οι παρεμβάσεις, οι δομικές παρεμβάσεις, για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε συνεργασία και με την περιφέρεια ως προς τον καθαρισμό του ρέματος. Είχαμε με συνεργασία και χορηγήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση όπως και στην περιφέρεια και στον Δήμο Ρήγα Φεραίου για να προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις. Ενώ έχει αναλάβει η ΕΤΒΑΔΠΕ να εκπονήσει μία μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση, ναι. Της περιοχής, καθώς για να έρθει μια. Για να συνεχίσει μάλλον μια βιομηχανία να παράγει στην περιοχή ή πόσο άλλο να αφήνει μια καινούργια να εγκατασταθεί, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο αυτό, ότι δεν θα έχει τέτοια προβλήματα σε μια ενδεχόμενη μελλοντική τέτοια ακραία νεροποντή, τέτοιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Οπότε σήμερα από την ΕΤΒΑΔΠΕ θα μας παρουσιαστεί η μελέτη, συνεργαζόμαστε την έτσι ώστε να ενταχθεί αυτή η μελέτη στο πλαίσιο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ως προς την υλοποίηση, για να στηριχθεί και αυτή η διάσταση των πολλαπλών προβλημάτων. Οι επιχειρήσεις έχουν πάρει χρήματα πέραν της αρρωγής? Έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή επιχειρήσεις και έχουμε, όπως είχαμε δεσμευθεί πριν τα Χριστούγεννα, χορηγήσει και σε το 50% της επιχορήγησης που προβλέπεται σε 850 επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, περισσότερα από 12 εκατομμύρια, ουσιαστικά σε αυτές για τις οποίες οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των περιφερειακών ενωτήτων, όχι μόνο της Μαγνησίας και των άλλων, μας έστειλαν τα στοιχεία. Οπότε συνεχίζεται η αποστολή στοιχείων και τις επόμενες ημέρες, τώρα αυτές οι μέρες, οι πρώτες ημέρες κάθε έτους, είναι μέρες δημοσιονομικής τακτοποίησης, καθώς αλλάζουν οι λογαριασμοί από τα υπουργεία, περνάνε στα άλλα υπουργεία, οπότε δεν μπορεί κάποιος να θα υπάρχει να μια λογική καθυστέρηση, έτσι, αυτό λέτε. Ναι, μέχρι να τακτοποιηθούν όλα τα δημοσιονομικά ζητήματα των προϋπολογισμών όλων των υπουργείων και των φορέων, αυτό θέλει κάποιες μέρες μέσα στο Γενάρη για να προχωρήσει. Ναι. Τώρα, στις υποδομές τι γίνεται? Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, η περιφέρεια ενισχύεται. Υποδομές στον Πύλιο, εδώ στους Χυμάρους, θα έχουμε αποκατάσταση των υποδομών και ποιο χρονοδιάγραμμα έχει τηθεί για αυτά? Έχουμε, όπως σας είπα, η χρηματοδότηση σε όλη τη Θεσσαλία φτάνει τα 150 εκατομμύρια μέχρι τώρα, ναι. Όσον αφορά την περιφέρεια και Δήμους, και για να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ανάγκες αλλά και να προχωρήσουν στις αποκαταστάσεις. Αυτό θέλει μια σταδιακή ορίμανση. Άρα πλέον έχουμε περάσει από την φάση των αποκαταστάσεων, της άμεσης πρόσβασης, και τώρα πηγαίνουμε στα έργα, ναι. Στα έργα που είναι απαιτούμενα. Η περιφέρεια συνεχίζει, έχει λάβει περισσότερα από 40 εκατομμύρια όλη αυτή την περίοδο και συνεχίζει τους καθαρισμούς, και περιμένουμε, έχουμε στενή συνεργασία ώστε
αυτό να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και για τα αναχώματα όπου χρειάζεται σε όλο το έργο της Θεσσαλίας αλλά και για τους καθαρισμούς των ρεμάτων και με τους Δήμους. Αυτό με συγχωρείτε προχωρά μέσα από την έκτετη χρηματοδότηση, όσο δηλαδή οι πρώτες μελετητικές προεργασίες λαμβάνουν χώρα, τότε και εμείς μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε. Ήδη ανατακτά διαστήματα, μία-δύο φορές τον κάθε μήνα προχωρούμε σε εντάξεις έργων αποκατάστασης, με αποτέλεσμα αυτό να προχωρά. Όμως, όσο σωστά αναφέρεστε στο χρονοδιάγραμμα, καθώς θα έπρεπε το χρονοδιάγραμμα προϋποθέτει την στενή συνεργασία όλων. Γι' αυτό και το τρίτο κομμάτι αφορά το Υπουργείο Υποδομών. Θα σας πω στη συνέχεια. Άρα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία σειρά από διευρυμένες συσκέψεις στην έδρα κάθε Δήμου της Μαγνησίας που έχει πληγεί, έτσι ώστε μαζί με την περιφέρεια να μπουν τα χρονοδιαγράμματα και η κατανομή του έργου για αυτά τα ζητήματα που έχει να κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Βόρειων Σπαράδων, τα άλλα έργα που θα δρομολογήσει ο Δήμος και φυσικά τα έργα τα οποία θελοποιήσει. Ένα έργο, ας πούμε, πολύ σοβαρό είναι η γέφυρα στον Κισό, που είναι μπέλεη τώρα, πρέπει να αποκατασταθεί και να γίνει σταθερή γέφυρα. Αυτές οι γέφυρες στον Πελεγρίνο επίσης. Αυτές οι γέφυρες έχουν ενταχθεί στο έργο που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών. Ο Νίκος Οταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, ανακοίνωσε ότι θα είναι ένα συνολικό πακέτο έργων που φτάνει τα 900 εκατομμύρια για τις νομούς αλλά και για τη θειότητα και την έπεια, από το οποίο στην Μαγνησία αντιστοιχεί περίπου το 1/3. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν 300 εκατομμύρια περίπου, έτσι. Όπου είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι. Ναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι στην κατανομή αυτή, γιατί έπαθε και τις περισσότερες ζημιές. Ναι. Συνεπώς αυτό είναι κάτι που θα ξεκινήσουν τα εργοτάξια, από ό,τι μας είπε ο στόχος του είναι από το καλοκαίρι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα σε ένα νομό. Θυμίζω ότι στον Ιαννό στα ορεινά της Καρδίτσας ήταν στα 140 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία θα λάβει χώρα το μεγαλύτερο έργο αποκατάστασης που έχει γίνει στην πατρίδα μας, αποκαθιστώντας και τις ζημιές αλλά βελτιώντας και τις υποδομές σε βαθμό έτσι ώστε οι υποδομές που θα προκύψουν να μην έχουν καμία σχέση με τις υποδομές που υπήρχαν πριν την εκδήλωση του ακραίου καιρικού φαινομένου. Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση αυτή που έγινε. Οι συσκέψεις θα επαναληφθούν, έτσι. Δεν σταματάμε. Ναι. Είμαστε συνέχεια στο πεδίο. Χθες ήμουνα, και δεν είναι μόνο συσκέψεις, ήμουνα στο Κεραμίδι. Ναι. Το Κεραμίδι είναι ένα χωριό της Φαρκαδόνας. Ξέρω, ναι, όχι το δικό μας. Ναι, ξέρω. Ναι. Αριστερά από τη Φαρκαδόνα εκεί που σπάς για Τρίκαλα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Ναι. Τα τρία χωριά Μεταμόρφωση, Βλοχός, Κεραμίδι θεωρώ ότι ήταν αυτά που είχαν βρεθεί και στην πιο άσχημη κατάσταση. Είναι ένα από τα τρία χωριά αυτά που δεν επιδιώκει να μετακινηθεί. Βρέθηκα εκεί με τους κατοίκους. Μετά πήγαμε στη Μεταμόρφωση, όπου εκεί είναι όριμες σε συζητήσεις για μετακίνηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε συνέχεια στο πεδίο. Χθες ήμασταν το βράδυ με τους επιχειρηματίες του Παλαμά και της Φαρκαδόνας, σήμερα με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Μαγνησίας. Δεν σταματάμε μέχρι η Θεσσαλία όχι μόνο να σταθεί στα πόδια της, αλλά να συνεχίσει με μεγαλύτερη δυναμική την πορεία ανάπτυξης που είχε τα τελευταία χρόνια. Ρωτάει τώρα ένας φίλος ακροατής εδώ. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια θα το ψηφίσετε? Τέλειως ξεχωριστό θέμα, έτσι. Ξεχωριστό θέμα είναι θέμα επικαιρότητας. Ναι. Είμαστε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία όχι μόνο προχωρά φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, αλλά προχωρά και φιλελεύθερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Οπότε παραμένουμε συνεπείς στον προσανατολισμό του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προώθηση τέτοιων πολιτικών. Μάλιστα. Άρα συμφωνείτε με το νομοσχέδιο, έτσι?
Βασικά θα πρέπει, όπως όλοι οι βουλευτές, να δούμε το νομοσχέδιο, να δούμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Αλλά βλέπω έχετε μια αρχικά θετική τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου, έτσι, δεν το απορρίπτεται. Ναι, να σας είπα ότι ο προσανατολισμός μας πάντα είναι προς την προώθηση της φιλελευθερωποίησης, στο βαθμό που αυτό φέρνει θετικά αποτελέσματα στην πατρίδα μας. Οπότε, και αυτό δεν έχει μόνο οικονομική διάσταση. Οι φιλελεύθερες οικονομίες δεν έχουν, οι κοινωνίες δεν έχουν μόνο την οικονομική διάσταση, έχουν και την κοινωνική. Αυτό είναι αλληλένδετα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλημέρα.